Ναι, επαυξημένα μέτρα, τελευταία ευκαιρία όπως την αποκαλούν οι αρχές, θα εφαρμοστούν στο Βέλγιο ως απόρρια των τεράστιων αριθμών κρουσμάτων κορονοϊού. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Λοιμόξεων, το Βέλγιο εμφανίζει τα υψηλότερα κρούσματα από κάθε άλλη χώρα της γυραιάς Ηπείρου ανά 100.000 κατοίκους. Στο πρώτο τελευταίο βήμα πριν το καθολικό lockdown από τη Δευτέρα, κλειστές θα παραμείνουν όλες οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία των μη αναγκαίων υπηρεσιών, παροχών και προμηθειών. Στη Γαλλία, κατά την πρώτη μέρα του πανεθνικού lockdown, οι δρόμοι του Παρισιού εμφανίζονται λιγότερο πολυσύχναστοι. Η έξοδος από το σπίτι επιτρέπεται εκτός της εργασίας όταν δεν είναι εφικτή η τηλεργασία, μόνο για άσκηση, προμήθειες τροφίμων και ιατρικά ραντεβού. Είμαι 82 ετών και μας έχουν αποκλείσει. Δεν έχουμε δικαίωμα να μετακινηθούμε και χρειαζόμαστε ειδική άδεια. Είναι πάντα αυτά τα χαρτιά, τα οποία είναι άχρηστα. Στην Πορτογαλία προσθέθηκαν εσωτερικοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Απαγορεύονται οι μετακινήσεις μεταξύ των περιφερειών. Οι αρχές έχουν στήσει μπλόκα για να διασφαλίσουν ότι αν χρειαστεί κάποιος να ταξιδέψει, έχει σοβαρό λόγο. Στην Ιταλία οι διαδηλώσεις συνεχίζονται με τη σκυτάλη να παίρνουν τα μέλη σωματείων καλλιτεχνών. Πέραν από τα θέατρα, σε υποχρεωτικό κλείσιμο μετά τις 6 το απόγευμα, είναι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αρχικό ορίζοντα έως τις 24 Νοεμβρίου. Στη λίστα των χωρών με lockdown, έστω και ήπιο, εισέρχεται και η Γερμανία αρχής γενομένης από τη Δευτέρα. Επί 4 εβδομάδες κλείνουν εστιατόρια, μπαρ, κινηματογράφοι και θέατρα με την ελπίδα να μειωθούν τα ημερήσια κρούσματα. Με την Τσεχία να ακολουθεί κατά πόδα στο Βέλγιο στον ημερήσιο αριθμό κρούσματων αναλογικά με τον πληθυσμό, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα παρατάθηκε έως τις 20 Νοεμβρίου. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 9 το βράδυ έως τις 6 τα ξημερώματα.